με τους Έλληνες να κοιτάζουν την αγορά κατοικίας με μία δόση νοσταλγίας και να, ίσως κάποτε, οι ξένοι επενδυτές με μία μεγαλύτερη ευκολία αποκτούν εξοχικές κατοικίες και επενδυτικά ακίνητα στην καρδιά της Μεσογείου. Για τον μέσο Έλληνα, το όνειρο της δικής του στέγης μοιάζει με ένα στοίχημα που ολοένα απομακρύνεται, ενώ για τους ξένους η ελληνική αγορά φαντάζει ανοιχτό παιχνίδι ευκαιριών. Συνεχίζεται η ζήτηση, συνεχίζεται το ενδιαφέρον ξένων επενδυτών για να αγοράσουν μια εξοχική κατοικία μέσω εισοδήματος αγοραστές, όπως αναφέρατε, δηλαδή που διαθέτουν από 250 μέχρι 350-400.000 ευρώ. Μεγάλο αγοραστικό ενδιαφέρον έχουν από Αμερική, από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, έχουμε από Γερμανούς, από Γάλλους και από Ισραηλινούς, αλλά με σκοπό την επένδυση, μια επένδυση που θα τους αποδίδει. Οι αριθμοί λένε τη δική τους ιστορία και αυτή δεν αφήνει περιθώρια για παρεξηγήσεις. Στα νησιά του Αιγαίου η μέση τιμή αγοράς σκαρφαλώνει στα 3.258 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με το ενίκιο στα 8,52 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Στην Αττική οι τιμές είναι αντίστοιχα στα 3.030 ευρώ για την αγορά και 11,94 ευρώ για την ενοικίαση. Τα Ιόνια νησιά με 2.603 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για αγορά και 9,41 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για ενοικίαση και η Κρήτη με 2.167 ευρώ και 8,82 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο αντίστοιχα παραμένουν επίσης ψηλά στις προτιμήσεις. Ακόμη και στη Θεσσαλονίκη, όπου η τιμή αγοράς ανέρχεται στα 2.151 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, οι ξένοι αγοραστές δεν σταματούν. Ούτε ένα εκατοστό δεν μένει αμέτωχος στο ενδιαφέρον τους. Με το κράτος που έχουμε, λογικό είναι να παίρνουν οι ξένοι τα σπίτια τα δικά μας και εμείς να μένουμε χωρίς σπίτια. Αυτό είναι δικαιολογημένο, γιατί αυτοί εκεί έχουν περισσότερα χρήματα σαν εισόδημα. Το ψάχνουν εδώ, το κλίμα είναι ωραίο, γιατί όχι. Οι άνθρωποι αυτοί έρχονται γιατί τους αρέσει πάρα πολύ η Ελλάδα και έχουν μια οικονομική ευχέρεια και παίρνουν τα σπίτια που τους αρέσουν. Οι Έλληνες όμως, επειδή η Ελλάδα είναι διαφορετική από το εξωτερικό, έχουν μικρούς μισθούς και δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτό. Και μένουν στο ενίκιο και υποφέρουν με παιδιά, με ιστορίες κλπ. Δεν είναι κακό, διότι ενισχύει την οικονομία πιστεύω της χώρας. Είναι μια καλή εξέλιξη αυτό. Γιατί φέρνει και μια μεγάλη ανάπτυξη στη χώρα. Πολύ μεγάλη. Αν δεν έρχομουν εγώ εδώ, που έχω και κάποια αγοραστική δύναμη. Η αγορά ακινήτων από ξένους φέρνει πολύτιμη όθηση στην ελληνική οικονομία, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και την τουριστική κίνηση. Ενώ για τους Έλληνες η απόκτηση κατοικίας παραμένει μία πρόκληση, οι επενδύσεις αυτές ενισχύουν την αγορά και δίνουν ζωντάνια σε περιοχές που είχαν ανάγκη την οικονομική κινητικότητα.